Όλοι οι ηγέτες θα πρέπει να κατανοήσουν την ιστορία του Σκορπιού και του Βατράχου. Είναι μία από τις πιο σημαντικές ιστορίες που θα πρέπει κάθε ηγέτης να έχει στο μυαλό του. Ακούγοντας αυτή την ιστορία, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συμπεριφορές και τρόπους σκέψης. Αν θέλετε να γίνετε ηγέτες και να βοηθήσετε άλλους να γίνουν ηγέτες, τότε ακούστε με προσοχή την ιστορία του Σκορπιού και του Βατράχου. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος «Ο επαγγελματίας του μέλλοντος» στο FuturePro.gr και αυτό που κάνουν να βοηθάμε ανθρώπους που ασχολούνται με την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος blog, θα δείτε το link και στην περιγραφή. Για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην ζωή και στην εργασία σας. Στο σημερινό μάθημα θα σας διηγηθώ μια παραβολή που άκουσα από τον Jim Rohn και νομίζω ότι είναι ένας μύθος του εσώπου βασικά, αν και δεν έχει μεγάλη σημασία. Θα σας μιλήσω λοιπόν για αυτή την παραβολή και ποιο είναι το μάθημα για όσους είναι ή θέλουν να είναι ηγέτες. Όλοι οι καλοί ηγέτες θα πρέπει να κατανοήσουν την ιστορία του Βατράχου και του Σκορπιού. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ιστορίες που θα πρέπει κάθε ηγέτης να έχει στο μυαλό του. Σύμφωνα με την ιστορία, ένας βάτραχος και ένας σκορπιός εμφανίστηκαν ταυτόχρονα στην όχθη ενός ποταμού. Καθώς ο βάτραχος ετοιμαζόταν να επιδείξει το ποτάμι και να κολυμπήσει στην άλλη όχθη, τον πλησιάζει ο σκορπιός και του λέει: «Βάτραχε, βλέπω ότι πρόκειται να επιδείξει το ποτάμι και να κολυμπήσει στην άλλη όχθη». «Σωστά», του λέει ο βάτραχος. Οπότε ο σκορπιός ζητάει μια χάρη από τον βάτραχο και του λέει: «Ξέρεις, θα ήθελα κι εγώ να περάσω στην απέναντι όχθη, αλλά δυστυχώς είμαι σκορπιός και δεν ξέρω να κολυμπάω. Θα έχεις την καλοσύνη να με αφήσεις να ανέβω στην πλάτη σου και να περάσουμε μαζί απέναντι. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν με βοηθούσε να περάσω στην άλλη όχθη». Ο βάτραχος κοίταξε τον σκορπιό και του λέει: «Όχι βέβαια, εσύ είσαι σκορπιός. Και οι σκορπιοί τσιμπάνε και σκοτώνουν τους βατράχους. Άμα σε πάρω στην πλάτη μου και κολυμπάω, θα με τσιμπήσεις και θα πεθάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση». Και του λέει ο σκορπιός: «Περίμενε μισό λεπτό, δεν σκέφτεσαι σωστά. Αν σε τσιμπήσω καθώς περνάμε το ποτάμι, εντάξει, σίγουρα θα πεθάνεις εσύ, αλλά θα πεθάνω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω να κολυμπάω. Θα πνιγώ. Θα τα χαζομάρα να κάνω κάτι τέτοιο, δεν έχω σκοπό να το κάνω αυτό. Εγώ απλά θέλω να περάσω στην απέναντι όχθη». Το σκέφτεται για λίγο ο βάτραχος και λέει: «Λογικό μου ακούγεται. Ανέβα». Οπότε ανεβαίνει ο σκορπιός στην πλάτη του βατράχου και αρχίζει να κολυμπάει στο ποτάμι. Και όπως ήταν φυσιολογικό, κάποια στιγμή ο σκορπιός τσιμπάει τον βάτραχο. Και καθώς λοιπόν πρόκειται να πνιγούν και οι δύο, ο βάτραχος δεν μπορεί να πιστέψει το τι έχει συμβεί. Οπότε λέει στο σκορπιό: «Γιατί το έκανες αυτό, θα πεθάνω εγώ, αλλά θα πεθάνεις κι εσύ. Γιατί το έκανες αυτό?» Και ο σκορπιός του απαντάει: «Μα γιατί είμαι σκορπιός. Και οι σκορπιοί τσιμπάνε τους βατράχους». Μέρος της ηγεσίας λοιπόν είναι να μην εκπλήσεστε όταν συμβαίνει το αναπόφευκτο. Γιατί, αν δείξετε ότι έχετε εκπλαγεί πολύ, κάποιοι μπορούν να σας πούν και αφελή. Ο βάτραχος ήταν αφελής. Υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία δεν θα πρέπει να δείξετε ότι έχετε εκπλαγεί, τουλάχιστον όχι δημόσια. Το κλειδί στην ηγεσία είναι το να καταλάβεις και να είσαι επίσης σε εγρήγορση και αρκετά έξυπνος για να το εντοπίσεις και να το δεις. Ποιο? Το αναπόφευκτο. Υπάρχουν βοσκοί και υπάρχουν και πρόβατα και υπάρχουν και λύκοι. Και οι σοφοί ηγέτες πρέπει να καταλάβουν ότι κάποιοι λύκοι είναι τόσο έξυπνοι που έχουν μάθει να ντύνονται σαν πρόβατα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, άνθρωποι έχουν έρθει και έχουν φύγει από δίπλα μου. Είχα ανθρώπους που μπήκαν στην ομάδα μου με μεγάλες προοπτικές, είπαν ότι θα κάνουν πράγματα, επρόκειτο να κάνουν πράγματα και τελικά μετά από λίγο καιρό έφευγαν. Είχα ανθρώπους που μπήκαν στην ομάδα μου, έφτιαξαν ένα καλό συμπληρωματικό εισόδημα και μετά κάποια στιγμή έφυγαν. Είχα ανθρώπους που μπήκαν στην ομάδα μου, έκτισαν μεγάλες ομάδες και κάποια στιγμή έφυγαν. Και κάθε φορά η αντίδρασή μου ήταν η ίδια. Ενδιαφέρον. Κάποιοι άνθρωποι είναι κοντά μου, έχουν χτίσει μεγάλες επιχειρήσεις στην ομάδα μου και θα ήταν ανόητο, θα ήταν αφελές από εμένα να θεωρώ δεδομένο ότι τα πράγματα θα είναι για πάντα έτσι. Ως ηγέτες, θα πρέπει να μάθετε και να κατανοήσετε τη φύση των ανθρώπων που έχετε γύρω σας. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι που έφυγαν και είχα δίπλα μου έτσι, ότι ήταν λύκοι ή σκορπιοί, τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία δεν ήταν. Υπήρξαν βέβαια και ελάχιστες εξαιρέσεις. Ως ηγέτης όμως, ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό. Στη διαφορετική περίπτωση, όλο αυτό θα ήταν ικανό να με κάνει να τα παρατήσω. Έχει να κάνει και με κάτι άλλο που έχω πει παλιότερα σε κάποιο άλλο μάθημα, σχετικά με το ότι ένας από τους σιγουρότερους τρόπους για να απογοητευτείς είναι να έχεις προσδοκίες από τους άλλους. Δεν έχω προσδοκίες από τους άλλους. Τους αφήνω να συμπεριφερθούν όπως θέλουν και να μου δείξουν ποιοι είναι και ποιοι θέλουν να είναι για μένα. Ακούστε ξανά την ιστορία του Σκορπιού και του Βατράχου και δείτε προσεκτικά την πραγματική φύση των ανθρώπων που έχετε γύρω σας. Αν πιστεύετε ότι κάποιος χρειάζεται να ακούσει αυτή την ιστορία, βάλτε τον στα σχόλια ή στείλτε του να δει το συγκεκριμένο βίντεο. Αν βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή.
Γεια σας. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr / free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr / free.